Αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φω τη δημοσιότητα για την ογκοδέστατη δικογραφία που έχει καταθέσει στην Εισαγγελία η Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου και αφορά σε κύκλωμα παράνομη διακίνηση μεταναστών, ενώ στην προκαταρκτική εμπλέκονται και μέλη μη κυβερνητική οργάνωση. Ενώ μήνα Καραμίτρου, καλό μεσημέρι, να πούμε ότι διακινούσε η συγκεκριμένη. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που διακινούσε παράτυπου μετανάστε μέσα από το κέντρο φιλοξενία στη Λέσβο. Ναι, γιατί από τα 37 άτομα, Δαμαντία, τα οποία έχουν μπει στο μικροσκόπιο και περιλαμβάνονται στην δικογραφία που έχουν καταθέσει στον Ισαγγελέα οι αστυνομικοί του Βορείου Αιγαίου, θέλω να σα πω ότι υπάρχουν και 13 άτομα, τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζονται ω υποστηρικτικά μέλη. Πρόκειται για αλλοδαπού, κυρίω Αφγανού, οι οποίοι έφτασαν παράνομα στην χώρα μα και διαμένουν στο κέντρο φιλοξενία στην Λέσβο, στη δομή φιλοξενία στη Λέσβο. Αυτά λοιπόν τα 13 άτομα, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, φαίνεται στην ουσία να οργάνωναν τι παράνομε διακινήσει. Και μάλιστα ήταν αυτοί οι οποίοι έβρισκαν υποψήφιου πελάτε, όπω χαρακτηρίζονται στη δικογραφία, για να έρθουν με βάλκε από τα παράλια τη Τουρκία, έναντι τεσσάρων, άλλε φορέ έξι έω και εννέα χιλιάδων ευρώ. Ήταν αυτοί οι οποίοι εισέπραταν τα χρήματα. Εισέπραταν τα χρήματα και μάλιστα ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν και τι συνεννοήσει ώστε τα χρήματα να μπαίνουν και σε δύο γραφεία στην Τουρκία. Τώρα, να σα πω ότι φαίνεται ότι τα άτομα αυτά, από εκεί ξεκλειδώθηκε και όλη η υπόθεση, καθώ τα άτομα αυτά ευθύνονται και για ληστεία που έγινε μέσα στο κέντρο φιλοξενία στην Λέσβο. Και όταν οι αστυνομικοί, ψάχνοντα τη ληστεία, κατέσχεσαν τα κινητά του τηλέφωνα, διαπίστωσαν όλε αυτέ τι θυμένε διακινήσει και πώ τι οργάνωναν μέσα από την συγκεκριμένη δομή φιλοξενία. Ε, Τέλο, να σα πω ότι στην υπόθεση αυτή, όπω έχουμε πει, εμπλέκονται και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, μάλιστα δύο από αυτέ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει φέρονται να μην είναι καν στον κατάλογο των επίσημων μη κυβερνητικών οργανώσεων και περιγράφονται μέσα και συγκεκριμένα 124 παράνομε αφήξει ε, στη χώρα μα και συγκεκριμένα στα νησιά του Αιγαίου, για τι οποίε πάντα ειδοποιούσαν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει.